Είχαμε μια πρώτη συνάντηση για το πολύ προκλητικό αυτό θέμα, για το οποίο είμαι σίγουρη και πρέπει να εξεύρουμε λύση επιτέλους. Εγώ θέλω να αναγνωρίσω την θετική συμβολή όλων. Παρ' όλα τα αυτά, χρειάζεται να βρούμε τον ενδεδειγμένο, τον ορθό νομικό συνταγματικό τρόπο για να μπορέσουμε να φέρουμε και τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε και στην προκειμένη να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα. Όπως και σήμερα, όπως και στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομικών, αλλά και σήμερα στη συνάντηση που είχαμε στο Υπουργείο των Οικονομικών, τέθησαν οι κατευθυντήριες γραμμές. Κατευθυντήριες γραμμές, δηλαδή να είναι μόνο μια σύνταξη, να σταματήσει όλο αυτό το οποίο γίνεται με διάφορες συντάξεις επαγγελματικές κτλ. Κάποιος να μην μπορεί να είναι αξιωματούχος και παράλληλα συνταξιούχος. Και βεβαίως η αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης. Είναι περίπου αυτές οι τρεις κατευθυντήριες γραμμές. Είπαμε ότι θα ξαναβρεθούμε το συντομότερο δυνατό να δούμε πώς προχωράμε για αυτό το ζήτημα, γιατί εγείρονται θέματα αντισυνταγματικότητας. Θέματα αντισυνταγματικότητας τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Είναι η εισήγηση την οποία ετοίμασε το Υπουργείο των Οικονομικών. Έχουμε εμείς τις δικές μας εισηγήσεις, προτάσεις νόμου, όλα αυτά πρέπει να τα συγκεκριμενοποιήσουμε σε ένα κείμενο το οποίο ακριβώς δεν θα έχει νομικά θέματα και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Τι ακριβώς είναι η αντισυνταγματικότητα, πού προσκρούει? Το θέμα είναι ότι είναι διάφορα τα σημεία και γι' αυτό θα μας δοθούν και οι γνωματεύσεις και η θέση της νομικής υπηρεσίας γραπτός για να δούμε ακριβώς τα θέματα τα οποία έχουν εγερθεί. Είναι αρκετά. Είναι αρκετά γιατί τουλάχιστον οι εισηγήσεις, αυτό που μπορώ να πω γενικά, είναι ότι οι εισηγήσεις θεωρούμε ότι δεν αγγίζουν τις κατευθυντήριες, όλες τις κατευθυντήριες γραμμές που έχω πει προηγουμένως. Και αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό θα τα δούμε. Θα τα δούμε όλα μαζί. Ποιο είναι το νομικό επιλήψιμο σημείο, το οποίο ενδεχομένως να συγκρουστεί με το Σύνταγμα και στο τέλος της ώρας να μην βρούμε λύση ή διέξοδο ή ρύθμιση? Είναι αυτά τα οποία βλέπουμε. Στο τέλος, δηλαδή, θέλουμε να καταργήσουμε τις πολλαπλές συντάξεις, να μην δημιουργήσουμε κάτι άλλο πολλαπλό, είτε ονομάζεται φιλοδόρημα, είτε άλλο πώς, το οποίο δεν θα εξυπηρετήσει τον σκοπό το οποίο θέλουμε και θέλουν και οι πολίτες. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αλλά θέλω να πιστώσω όλους και ούτε μηδενίζουμε την προσπάθεια οποιοδήποτε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να φέρουμε ένα αποτέλεσμα και να τελέψει, να σταματήσει αυτό το οποίο υπάρχει. Άρα πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Είναι η δουλειά μας και η υποχρέωσή μας και αυτό θα πράξω.